να σβήσουν ή να περιορίσουν τις ενεργοβόρες συσκευές όπως το θερμοσύφωνο και τις ηλεκτρικές συσκευές, καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα νοικοκυριά. Μπροστά στις δυσκολίες που έρχονται το χειμώνα, η κυβέρνηση ζητά εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή να τραβήξουμε την πρίζα από τις ηλεκτρικές συσκευές. Η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορίσουμε τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες από 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Εγώ νομίζω ότι και πολύ εύκολο δεν είναι, γιατί κάποιοι που εργάζονται θέλουν να βάλουν και το πλυντήριό τους στο βραδάκι. Δύσκολο είναι γιατί είναι τα νοικοκυριά η ώρα που κάνουν τις δουλειές τους, τα πλυντήριά τους, δεν ξέρω. Για μένα δηλαδή προσωπικά είναι δύσκολο αυτή η ώρα. Είμαι μόνος μου και έτσι άλλος χρησιμοποιώ περιορισμένο ρεύμα. Για επιστροφή στο μεσαίωνα κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι. Όπως αναφέρει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, δεν είναι ούτε σύγχρονο ούτε μας αξίζει να σκεφτόμαστε να ανοίξουμε το κλιματιστικό, το θερμοσύφωνο, αν θα βάλουμε πετρέλαιο, αν βάλουμε τη σόμπα στην πρίζα. Επιδιώκουν να μας στρέψουν στα μαγκάλια του θανάτου, στην προσαρμογή με το ψύχος. Αναφερόμαστε σε κάποια πολύ αναχρονιστικά μέτρα που μας γυρίζουν ένα αιώνα πίσω. Στα πλαίσια της ανάπτυξης που η ίδια ευαγγελίζεται, να μας μιλάει για κούρεμα κατανάλωσης του ρεύματος σε ένα ωράριο που όσοι εργαζόμενοι καταφέρουν να γυρίσουν στο σπίτι τους και δεν δουλεύουν με σπαστά και τρισπαστά ωράρια, θα πρέπει να κάνουν όλες τις ανάγκες που πρέπει να κάνουν για την κάλυψη του νοικοκυριού. Μπορεί ο Υπουργός Κώστας Κρέκας να ανακοίνωσε την επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα ισχύσει το Νοέμβριο, αλλά τίποτα δεν αλλάζει για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς οι φουσκωμένοι λογαριασμοί συνεχίζουν να καταφθάνουν ο ένας πιο υπέρογκος από τον άλλο. Για δύο, οι γονείς μου μόνο. Σαν οικογένεια, οι γονείς μου μένουν στο πατρικό μου τώρα πια. Δύο άτομα συνταξιούχοι είναι πάρα πολλά. 263 για έναντι. Δηλαδή ο καθαριστικός πώς θα έρθει. Στη Γέρια έχω ένα σπίτι παλιό, τι είναι ρήπιο. Και μου έχουν πάει, χωρίς να κάψω ρεύμα, το ρεύμα είναι 4 ευρώ και έχει 56 ευρώ πάγια. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο σωματείο που έχουν έρθει λογαριασμοί ρεύματος σε εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 2 φορές ο μισθός τους, ο μηνιαίος μισθός. Για έναν ακόμη μήνα απορροφούμε το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης στους λογαριασμούς ρεύματος, διατηρούμε προσιτές τις τιμές λιανικής. Τα σωματεία μάλιστα καλούν σε απεργία στις 9 Νοεμβρίου κατά της ακρίβειας.